αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν ηλίκην εξήλθεν ο θόνος σου, ως δεξαμένη το λόγο σου. Χριστό ημών
αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρτευσε βοσιμών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα, φίλο Χρήστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ενώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του και είναι το νέο εν αυτόν της Χριστότος του Κυρίου και γενέστε αυτόν ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναφέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη δι' εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου κατά την ημέραν ταύτην, επί τη εισόδο ημών εις των νέων εν ιαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους εις δόξαν σύν και τιμήν του ενεγγύης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίους και κατάπεμψον έφη μας την σχολήν ταύτην, την εστία, τους συνευχομένους, τους τεταγόρα ταύθα ευπρεπίσαντας, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίου σου δωρεάς, ότι επισύλπηκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των Θείων εντολών, ότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Πανακράντους Μητρός, του ενεγγύης Πατρός ημών Βασιλείου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο ενεγγύης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείης Παναχράντου σου Μητρός, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ανδρέου, του και προστάτου και πολιούχου της πόλεως ταύτης και πάντως και για την πατρίδα μας και για την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και για το σχολείο μας. Να ζείτε κι εσείς, ευχαριστούμε πολύ και ευχόμεθα τα έτη σας να είναι πολλά, αγιασμένα και ευλογημένα. Και τα δικά σας. Η χαρά και εξαιρετική ευλογία σήμερα να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι εδώ σε αυτό τον ωραίο χώρο, τον ευλογημένο χώρο
στο Πανεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου κόψαμε την Βασιλόπιτα και ευχηθήκαμε για την καινούργια χρονιά. Είμαστε όμως ευτυχείς, χαρούμενοι και θεωρούμε ιδιαίτερα δωρεά και ευλογία από το Θεό Σεβασμιότατε, γιατί είσαστε κοντά μας και μαζί μας σήμερα, θέλοντας να δείξετε για άλλη μια φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον σας, ώστε από τη θέση που είστε και που σας έχει τάξει η Αγία μας Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος, ως υπεύθυνο της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως και πρόεδρον της εκκλησιαστικής αιστείας, να εκδηλώσετε, λέγω, το έμπρακτο και ειλικρινές ενδιαφέρον σας και τον κόπο σας να καταδείξετε σε εμάς, τον οποίο γνωρίζομαι, αλλά να γίνει γνωστός και στους άλλους αδελφούς και στα παιδιά, για την άψογον λειτουργία όχι απλώς των εκκλησιαστικών αιστείων, αλλά θα έλεγα και των εκκλησιαστικών σχολείων, αφού ασχολείστε με όλη σας την ψυχή και την καρδιά ως μέλος της Επιτροπής, η οποία υφίσταται και υπάρχει για την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για όλα όσα πράτετε, καταθέτοντας την ίδια την ψυχή σας και την καρδιά σας, ως ένας έμπειρος και υπεύθυνος και ευλογημένος ιεράρχης της Εκκλησίας και διακεκριμένος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, και εκ μέρους όλου εδώ του προσωπικού, θα τα πει βέβαια και ο κύριος Διευθυντής στην προσλαγιά του, και από τα παιδιά, εκ μέρους των παιδιών, οι οποίοι είναι όλοι εδώ και τους αγαπάμε, οι νεαροί μας, είναι πολύ καλά παιδιά, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες και να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας, γιατί για άλλη μια φορά ακόμα είσαστε κοντά μας. Να ευλογήσετε την προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ με πόνο ψυχής και με πόνο ψυχής και καρδίας, θα έλεγα, τόσο για τη λειτουργία του σχολείου, την άψογο λειτουργία, και επιτραπείτε μου να συγχαρώ τον κύριο Διευθυντή, τους κυρίους καθηγητάς, τον πατέρα Γερβάσιο που είναι υπεύθυνος στην εκκλησιαστική αιστεία, αλλά και όλο το προσωπικό, τα παιδιά, τις κυρίες και τους κυρίους που εργάζονται εδώ για να λειτουργεί η εκκλησιαστική μας αιστεία, παρά τις όποιες δυσκολίες τις οποίες αναφέραμε και στην κατηδίαν συζήτηση εντός του γραφείου μας. Από τα βάθη της ψυχής μου σας ευχαριστώ, εύχομαι, πιψώνοντας το ποτήριο, να έχετε έτσι πολλά και ευλογημένα σεβασμιότατε, και η κυρία καλή εδώ, η διευθύντρια της εκκλησιαστικής αιστείας, και τα πρώτα φέροντες στην τοπική κοινωνία και στην τοπική εκπαίδευση, και κυρίως τα παιδιά μας, τους αδελφούς, την κυρία Θεοδόρου και στον κύριο Βαζέα, που ήρθαν εδώ να εκφράσουν το ενδιαφέρον του Ιδρύματος Νιάρχου για την εκκλησιαστική αιστεία και να δουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, ούτως ώστε, εφόσον υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον που πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρον μέσα από την καρδιά τους, να βοηθήσουν ώστε ακόμα καλύτερα να λειτουργήσουν οι εκκλησιαστικές αιστείες και με την ενίσχυση του εν λόγω Ιδρύματος. Σας ευχαριστούμε πολύ και όπως είπε και ο Άγιος Ήρου, νιώθουμε υποχρεωμένοι μόνο και μόνο για την παρουσία τους, ακόμα και τίποτε να μην γίνει από όλα αυτά που είπαμε. Νιώθαμε υποχρεωμένοι διότι έκαναν τον κόπο οι δύο κύριοι να έρθουν εδώ κοντά μας και μαζί μας, να φάμε μαζί, να συμπνευματιστούμε, να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν, και αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος, διότι όπως λέγει ο λαός μας, το πρόσωπο είναι σπαθί. Και όταν οι δύο άνθρωποι έχουν προσωπική σχέση, άλλο να καλέσεις από το τηλέφωνο, άλλο να τα ακούεις και άλλο να βλέπεις το πρόσωπο του αδελφού, ο οποίος έρχεται με αγάπη για να συμφάγουμε, για να συμπνευματιστούμε και να εφρανθούμε μαζί και να αισθανθούμε την ίδια πνευματική αγαλίαση μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι χώρος αγάπης, χώρος πνευματικής δουλειάς και προετοιμασίας για τους μέλλοντας ιερείς, ακόμα και αρχιερείς και επιστήμονας στην κοινωνία μας και στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Ο Θεός μαζί σας. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Καλή πρόοδο στα παιδιά. Καλός και φιλόστρωμος πατέρας, ομίλησε ο Σεβασμιότητος Πατρών, όπως άλλωστε πάντοτε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί με πλεισμονή αγάπης και με αισθήματα εγκάρδιας αδελφικής τιμής μας υπεδέχτη σήμερα
ιστορική και αποστολική πόλη των Πατρών, την οποία επαξίως επί δεκαετία διαπημένει, και ευχόμεθα και εμείς και η Παναγία μας η Μεγαλόχαρη από το ιερό νησί της οποίας ερχόμεθα εδώ την Τίνο, να τον στηρίζει, να τον ευλογεί και να αγιάζει τα έργα του και την καλή και αγία του ποιμαντική του πρόδραση. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να καλωσορίσω αστεία της Εκκλησιαστικής Σχολής της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, την κυρία Θεοδόρου και τον κύριο Βαζέο, που είναι διευθυντικά στελέχη του Ιδρύματος Νιάρχου, στο οποίο η αιστεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης συνηγορούσης και της Ιεράς Συνόδου και του Μακαριωτάτου έχει υποβάλει αίτημα, εξητούσα την οικονομική χορηγία του Ιδρύματος για του καλύτερου τρόπου εύρυθμο λειτουργία της αιστείας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, η οποία όσο γνωρίζετε ασχολείται με τα προβλήματα όλων των περιφερειακών εκκλησιαστικών εστιών όπου αυτές λειτουργούν σε ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην Αθήνα. Τους ευχαριστούμε εκ μέσης καρδίας, διότι υπευλήθησαν στον κόπο να έρθουν στην Πάτρα και να ειδούν το σχολείο αυτό, το οποίο όπως προείπαμε και στο γραφείο, θεωρούμε ότι είναι το αριστείο των σχολών των εκκλησιαστικών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τους ευχαριστούμε διότι έχουν ακόμα την καλοσύνη να επεξεργάζονται το αίτημά μας και βεβαίως επειδή το Ίδρυμα Νιάρχου είναι μια μεγάλη ευλογία του Θεού για την πατρίδα μας, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, διότι το πολυεδρικό, πολυεύθυνο και ευθυνοφόρο και εθνοφελές έργο το οποίο επιτελεί και το οποίο όλοι καθημέρα και διαβάζουμε και ακούμε και διαπιστώνουμε αγκαλιάζει ιδιαίτερα πολλές ανάγκες και ευπαθείς ομάδες του πολύπαθου λαού μας κατά αυτές τις δύσκολες περιόδους που ζούμε. Ιδιαίτερως το ενδιαφέρον αυτό επεκτείνεται προς μαθητές και προς σπουδαστές και το ενδιαφέρον τους δια την εκκλησιαστική εστία είναι ότι ασχολείται με εσάς τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους της πατρίδος μας που έχετε ανάγκη αυτή την ώρα να σας αγκαλιάσουμε και να σας δώσουμε δύναμη να μην ψαλιδιστούν τα φτερά των ελπίδων, των ορίων και των προσδοκιών σας. Τους ευχαριστούμε και τους δύο και εν το προσώπο τους όλα τα στελέχη, όσα διευθύνουν το Ίδρυμα Νιάρχου και τους συγχαίρουμε και για το τεράστιο εθνικό έργο το οποίο επιτελούν. Σε αγιώνατε Άγιε Πρόεδρε της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, κύριε Δωρόθε. Σε βασμιώτατε Άγιε Πατρών, κύριε Χρυσόστομε. Παρουσιολογιώτατε, ευαισθητολογιώτατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Περιφερειακή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδος, κυρία Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Θεοδόρου και κύριε Βαζέ, εκπρόσωποι, σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας και σας ευχαριστούμε για την τιμητική παρουσία σας. Μια νέα χρονιά αρχίζει με την πρόκληση συντελεσμένων αλλαγών που αφορούν τα νέα προγράμματα σπουδών γυμνασίων, γενικών λυκείων και ΕΠΑ. Μια χρονιά που φέρνει μαζί της νέες προκλήσεις, νέους σχεδιασμούς, αλλά και δύσκολες συνθήκες για την εφαρμογή των νέων επιλογών που καλούμεθα όλοι μας, φορείς, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, να ανταποκριθούμε. Είναι γεγονός ότι η ανατολή του νέου έτους δεν μοιάζει με παλαιότερες εποχές. Παρόλο το καθιερωμένο εορτάσιμο εξωτερικό διάκοσμο και τις προσπάθειες να δοθεί ένας αισιόδοξος και ελπιδοφόρος τόνος. Δρασκελίζουμε το κατόφλι του 2014 με κουράγιο ανύπαρκτο, με τη στυφή γεύση μιας πρωτόγνωρης πικρίας. Πικρίας για όλους αυτούς που διαχειρίστηκαν την αξιοπρέπειά μας και την εφαίρεσαν. Αδικαιολόγητο το πνευματικό και οικονομικό κατάντημα. Ένας λαός με πλούσια και ένδοξη ιστορία σιγά σιγά πηλιώθηκε με την πίκρα του και εγκατέλειψε τις απαιτήσεις του. Όμως η πίκρα, αγαπητά μας παιδιά, είναι φθορά της ψυχής.
παραλύει την ψυχή του ανθρώπου, την οδηγεί στην αγκυρία, στην αρρωστημένη ανορεξία για οποιαδήποτε μορφής εργασία σωματική, διανοητική και προπαντός πνευματική. Και τι μας μένει λοιπόν να κάνουμε, σαν χριστιανοί και ιεροσπουδαστές που είμαστε, να δεχτούμε την πικρία ως λυτρωτικό αντίδοτο στον αντιχριστιανικό, εγωκεντρικό και ηλικτικό τρόπο ζωής μας μέχρι τώρα. Αυτός ο πόνος και αυτή η πικρία γεννά την ελπίδα της επιστροφής, την ελπίδα της μετανοίας για τις αξίες που χάσαμε, για ό,τι προδώσαμε. Την ελπίδα που χαρίζει ο Χριστός που λίγες μέρες πριν γιορτάσαμε τη Θεία Γέννησή Του. Την ελπίδα που πηγάζει από τα λόγια Του. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καβό αναπάσω ημάς. Προς όλα τα παιδιά Του. Αυτή την περίοδο κάθε χρόνο βάζουμε και βάζετε στόχους. Ο δικός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε την πετυχημένη πορεία μας όπως και τη χρονιά που πέρασε, που παρά τις δυσκολίες ήταν πράγματι δημιουργική, καρποφόρος και καλλίγραφος. Όλοι εμείς, ο πρόεδρος της εστίας της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ο επίσκοπός μας, οι φορείς της εκπαίδευσης, ο διευθυντής της εστίας, η διευθύντρια της εστίας της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, οι καθηγητές σας, θα είμαστε δίπλα σας για την επιτυχία και την επίτευξη των δικών σας στόχων. Επιλέξατε ένα περιβάλλον που παρά από τη μάθηση, πέρα από τη μάθηση και τη γνώση, προβάλλει τις αξίες που χρειάζονται για να πλημμυρίσουν τις καρδιές σας. Κλείστε τα αυτιά σας στις προκλήσεις, στο ψέμα, στη μετριότητα, στο συμβιβασμό, στη μητέρια. Διεκδικήστε την πνευματική ελευθερία σας. Τότε η νέα χρονιά θα είναι καλή χρονιά. Σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Εύχομαι στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς επιτυχία στο υπεύθυνο καταγωγικό μας έργο και μια δημιουργική και καρποφόρα χρονιά. Σεβασμιώτατε άλλοι Άγιε Πρόεδρε της Εστίας και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Σας ευχαριστούμε για την τιμητική σας παρουσία στην εκδήλωση της κοπής της πίτας του σχολείου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, τον αγώνα και την αγωνία σας για την εύρυθμη λειτουργία των περιφερειακών εκκλησιαστικών εστιών, των εκκλησιαστικών μας σχολείων. Με έκπληξη όμως πληροφορήθηκα, Άγιε Πρόεδρε, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ότι η οικονομική κρίση χτύπησε για την πόρτα μας, με αποτέλεσμα να συζητείται ακόμα και η αναστολή λειτουργίας των εστιών. Αυτό βεβαίως θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας οικοδόμησε αυτό το στολίδι της πόλεως των πατρών για τη στέγαση του εκκλησιαστικού λυκείου εν καιρής της χειμέρης, όπως θα διαβάσατε και στην είσοδο του σχολείου μας, και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά από τα βάθη της καρδιάς μας. Αλλά η λειτουργία της εστίας μας εξαρτάται από τη χρηματοδότηση της εστίας της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Γι' αυτό θα ζητώ με την ευκαιρία της πρωτοχρονιάτικης πίτας Μποναμά. Μην μας κλείσετε στη στρόφικα της τροφοδοσίας και φροντίστε για τη στελέχωση των εστιών για την εύρυθμη λειτουργία του. Εύχομαι σε όλους τους εκλεκτούς μας προσκεκλημένους υγεία, ευτυχία προσωπική και οικογενειακή, δημιουργικό και καρποφόρο το 2014. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ευκαιρία της σκοπής της πίτας, να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή πρόοδο και όλες τις ευχές του Ιδρύματος, οι σκέψεις μας είναι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.